Πριν πω στην ουσία του συζητούμενου αθλητικού νομοσχεδίου, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία που επανακαταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας του Άγιου Κοσμά, ζητώντας να σταματήσει κάθε έξωση εδώ και τώρα, να διατηρηθεί και να υποστηριχθεί η λειτουργία του, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της αθλητικής δραστηριότητας όλων των συλλόγων μέσω της διάθεσης από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου των αναγκαίων πόρων και μέσων. Καλούμε την κυβέρνηση να κάνει δεκτή την τροπολογία αυτή. Καλούμε τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα από βήματος Βουλής να πάρουν ξεκάθαρη θέση υπέρ ή κατά της τροπολογίας του ΚΚΕ και να σταματήσουν να υπεκφεύγουν δια της σιωπής. Οι κυβερνητικές υποσχέσεις και μεγαλοστομίες για αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, για εξασφάλιση των συνθήκων με την κατάσταση σωματείων και αθλητών για την επόμενη μέρα, ακυρώνονται από την ίδια την πραγματικότητα. Όχι μόνο δεν εξασφαλίστηκε η συνέχιση των αθλητικών δραστηριοτήτων από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, αλλά η κυβέρνηση προχώρησε στην διαδικασία οριστικής απομάκρυσης των εγκαταστάσεων αλλά και των αθλητών-αθλητριών που διαμένουν στο συγκρότημα των ξενώνων, ώστε οι χώροι να περιέλθουν στην ελληνικό ΑΕ, σφραγίζοντας την κεντρική είσοδο του αθλητικού κέντρου. Εργατικά σωματεία, φορείς της περιοχής, αθλητικά σωματεία, απάντησαν γκρεμίζοντας τα κεκλειδώματα που είχαν τοποθετηθεί στην είσοδο, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτόν την αντίθεσή τους στο σφράγισμα του αθλητικού κέντρου στον Άγιο Κοσμά. Η επένδυση στο ελληνικό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι άσχετη με όλα όσα συμβαίνουν συνολικά σε όλο το μήκος του παραλιακού μετόπου της Αττικής. Ιδιωτικοποιούνται χώροι σε όλο το μήκος του παραλιακού μετόπου, προσφέροντας νέα πεδία κερδοφορίας στο κεφάλαιο, στείνοντας μια τεράστια πολιτεία για υψηλά βαλάντια, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τουριστικές επενδύσεις μεγάλου βεληνικούς, μαρίνες για υπερπολιτελή σκάφη, θυσιάζοντας τις λαϊκές ανάγκες. Αυτά τα σχέδια στερούν από το λαό χώρους αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας. Με την παρούσα τροπολογία προσθήκη, ζητάμε την αυτοδίκαιη πάυση οποιασδήποτε διαδικασίας αναγκαστικής απομάκρυσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και των υποδομών φιλοξενίας αθλητών. Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές των ακινήτων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά περιέρχονται και παραμένουν στην πλήρη κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, χωρίς καμία αλλαγή στη χρήση τους, προκειμένου να εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του Αθλητικού Κέντρου. Το ελληνικό δημόσιο να αναλάβει την διάθεση των απαραίτητων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων μέσων και προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών. Επίσης, το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει τη διάθεση των απαραίτητων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την μισθοδοσία και ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις. Περνάω τώρα στο σχέδιο νόμου, το οποίο και καταψηφίζουμε επί της αρχής. Αν κάποιος παρατηρήσει τα αθλητικά νομοσχέδια που έχουν εισάγει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, είτε παλαιότερα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία και τώρα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, θα δει ότι το πνεύμα και το γράμμα των διατάξεων όλων αυτών των νόμων έχουν ένα και μόνο σκοπό. Το πώς θα προστατέψουν το προϊόν, γιατί έτσι αντιλαμβάνονται τον αθλητισμό ως εμπόρευμα. Αυτό τον στόχο υπηρετεί και το παρόν σχέδιο νόμου. Όχι μόνο δεν αλλάζουν τη ζωφερή κατάσταση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά την επιδεινώνουν ακόμα περαιτέρω με πλήθος εμβαλωματικών διευθετήσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του επαρευματοποιημένου αθλητισμού, διασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρηματικών συμφερόντων και τον αποκλεισμό του λαού και της νεολαίας από το δικαίωμα στη σωματική άσκηση και φυσική αγωγή, καθώς και την εξυπηρέτηση των εκάστοτε μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, τον ασφιχτικό έλεγχο και τη συρρήκνωση των κρατικών επιχορηγήσεων σε αθλητικές ομοσπονδίες και σωματεία, εργαλειοποιώντας το αθλητικό μητρό, με την επίκληση του οποίου σύν της άλλης μπορεί να γίνεται και έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου από τη μη εισαγωγή στοιχείων στο Μητρό Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Η επίκληση της ασφάλειας δικαίου που επικαλείται η κυβέρνηση μεταφράζεται σε ασφάλεια δικαίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό, ενώ η ανάγκη σήμερα είναι να πάρθουν μέτρα ενίσχυσης του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, η γενναία κρατική τακτική επιχορήγηση σωματείων και ομοσπονδιών, η ελεύθερη πρόσβαση όλου του λαού ανεξαρτήτως ηλικίας στη σωματική άσκηση και φυσική αγωγή σε σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις. Η απόδειξη ότι δεν λύνει, αλλά επί της ουσίας προσθέτει προβλήματα είναι πρώτον η συγκρότηση των Επιτροπών Διοντολογίας, ένα υπερόργανο που θα ελέγχεται από την εκάστοτε πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα αποτελείται πλέον από τακτικούς δικαστές, αλλά από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, όπως λέει, εγνωσμένου χώρου μάλλον, ή εμπειρίας σε θέματα αθλητισμού. Ως ΚΚΕ είμαστε αντίθετοι. Εξάλλου υπάρχουν τα πειθαρχικά όργανα. Θα λειτουργεί ως ένα εκβιαστικό τιμωρητικό όργανο που θα μπορεί να βγάλει μέχρι και έκτοτες τις διοικήσεις, λες και είναι εγκληματίες. Δεύτερον, η συστέγαση σωματείων με εμπορικές επιχειρήσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 4, ανοίγει ευθέως το δρόμο για τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων σαν επιχειρήσεις, αφού πλέον μπορεί η έδρα του σωματείου να είναι η έδρα κάποιας επιχείρησης και αυτό να μην επιφέρει την ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου, όπως θα συνέβαινε πριν την ψήφιση της υπουργικής απόφασης. Είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και είναι άλλο πράγμα όταν μιλάμε για την ανάγκη ενός κηλικίου σε μια απομακρυσμένη εγκατάσταση για να εξυπηρετεί τους γονείς και τους φιλάθλους και άλλο πράγμα η συστέγαση αθλητικού σωματείου με εμπορική επιχείρηση. Αν όντως, αυτό όντως υποκρύπτει κίνδυνο και δεν αρκούν απλά οι διαβεβαιώσεις που ακούσαμε και πριν λίγο από τον Υπουργό, άλλωστε μπορεί να ανήκουν αυτά τα κηλικία και σε εμπορικές επιχειρήσεις. Θα είναι σαν και αυτά που έχουν οι δήμοι στα σχολεία, που παραχωρούνται με διαγωνισμούς σε οικογένειες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ή τίποτα μεγάλες αλυσίδες, ονόματα δεν λέμε, εστίασης ή ειδών αθλητισμού που μπορεί να ιδρύσει ένα σωματείο με έδρα μέσα στην επιχείρηση. Τρίτον, με το άρθρο 5 βαφτίζει τα έσοδα από το στοίχημα ως μέρος της κρατικής ετήσιας επιχορήγησης, με προφανή στόχο νέες περικοπές από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ΚΚΕ δεν θεωρεί το στοίχημα ως τακτική επιχορήγηση. Πώς θα γίνει αυτό? Με κόλπα. Με κόλπα που σκαρφίστηκε ο Υπουργός, η ίδια η κυβέρνηση για να ακριβολογούμε. Τροποποιήθηκε με υπουργική απόφαση η εξαίρεση των προσλήψεων εργαζομένων στις αθλητικές ομοσπονδίες μέσω ΑΣΕΠ που είχε εισάγει ο αθλητικός νόμος, των οποίων ομοσπονδιών τα έσοδα από την τακτική κρατική επιχορήγηση υπερβαίνουν το 50% των εσόδων τους. Στην εξαίρεση αυτή προστίθενται στον υπολογισμό της κρατικής χρηματοδότησης και τα έσοδα από το στοίχημα. Και έτσι, με αυτό το κόλπο η κυβέρνηση εξισώνει τα έσοδα από το στοίχημα με την τακτική χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συνυπολογίζοντάς τα στην ετήσια χρηματοδότηση των ομοσπονδιών. Οι ομοσπονδίες που με βάση τον παραπάνω υπολογισμού, που βάση του παραπάνω υπολογισμού τα έσοδα τους από την τακτική κρατική επιχορήγηση είναι πάνω από το 50% του συνόλου των εσόδων τους, θα πρέπει να προσλαμβάνουν πλέον οι ίδιες το προσωπικό τους. Είμαστε λοιπόν κάθετα αντίθετοι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι εξισώνει τα έσοδα από το στοίχημα με την τακτική επιχορήγηση και δεύτερον, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο δημιουργεί ταχύτητες εργαζομένων στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώ πρέπει να υπάρχει ενιαία αντίληψη προσλήψεων είτε είναι στις αθλητικές ομοσπονδίες, είτε είναι σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέας, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση όμως το ΚΚΕ μιλάει για μόνιμες προσλήψεις, τόσες όσες είναι οι ανάγκες με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Η κυβέρνηση αναζητά τρόπους περικοπής έως και εξαφάνισης της τακτικής χρηματοδότησης, μετακυλίοντας το κόστος λειτουργίας των αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών αποκλειστικά από χαράτσια σε γονείς και αθλητές, ακριβά εισιτήρια με σπόνσορες και οδηγούς και χορηγούς, προϋπόθεση για να έχεις προσωπικό.
Αυτό γίνεται άλλωστε στα εθνικά στάδια και στα κολυμβητήρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως πρόσφατα στην Κολυμβητική Ομοσπονδία, με την αύξηση των παραβόλων 40 ευρώ για κάθε αθλήτρια και για τα αστέρια 20 ευρώ για τη συμμετοχή στους χειμερινούς αγώνες που έγιναν 18-19 αυτού του μήνα στο Κολυμβητήριο Χαλανδρίου. Παράβολα παράλογα, αδιανόητα, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, ακρίβειας και ενεργειακής φτώχειας. Τακτική βέβαια που την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και την επεκτείνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία ενθαρρύνοντας τέτοιου είδους ενέργειες. Τέταρτον, με την ελάχιστη διάρκεια της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από αθλητικούς φορείς νησιωτικών περιοχών για 3 μήνες τουλάχιστον και αμοιβή όχι κατώτερη των 150 ευρώ, οδηγεί σε μείωση του ήδη εξευτελιστικού κατώτατου μισθού, γιατί περί αυτού πρόκειται, των προπονητών στα 150 ευρώ. Ναι, όπως το ακούτε, προπονητές που δουλεύουν για 5 αροδεκάρες και η ντροπή δεν μπορεί να κρύψει την τροπή της. Είναι ένα επιπλέον τέχνασμα προκειμένου να μεταφέρεται το πρόβλημα της ελλιπούς χρηματοδότησης των αθλητικών σωματείων είτε στους γονείς είτε στους προπονητές. Ή θα την πληρώσει ο γονιός με αύξηση της συνδρομής ή ο προπονητής με μείωση της αμοιβής. Ένα από τα δύο ή και τα δύο. Να γιατί το ΚΚΕ επιμένει στη σταθερή κρατική χρηματοδότηση με βάση τις ανάγκες κάθε σωματείου, κάθε μήνα, με βάση τους αθλητές που έχει τις διοργανώσεις και πάει λέγοντας. Θα δώσει ανάσα ώστε ούτε οι γονείς αλλά ούτε και οι προπονητές να παίρνουν ψίχουλα. Επιπλέον η κυβέρνηση οφείλει να λάβει υπόψη της την πρόταση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κοφών και να προχωρήσει στην τροποποίηση του άρθρου 7 του παρόντος σχεδίου νόμου και να υπάρξει πλήρης απαλλαγή από την υποχρεωτική σύμβαση και την υποχρεωτική κατώτατη αμοιβή στους προπονητές λόγω ειδικών συνθήκων που ήδη έχουν αναλύσει και στην ακρόαση των φορέων. Πέμπτον, το ΚΚΕ δεν έχει αντίρρηση οι διακεκριμένοι αθλητές περνώντας από ειδικό ταχύρυθμο πρόγραμμα που δεν είναι πτυχιούχοι σε ΦΑ, αμέσως μετά να γίνουν προπονητές. Αυτό όμως που δεν δεχόμαστε είναι η εργαλειοποίηση ενός τέτοιου μέτρου, σωστού μέτρου, αφενός για την εξυπηρέτηση μετέρων και αφετέρου για την υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων προπονητών πτυχιούχων σε ΦΑ. Το ΚΚΕ έχει εκφράσει και παλιότερα τη θέση του για το ποιος μπορεί και πρέπει να έχει την ευθύνη για την επιμόρφωση προπονητών, τα πτυχία τους και πώς μπορεί ένας αθλητής υψηλού επίπεδου να γίνει προπονητής. Θεωρούμε ότι στα πλαίσια των ΣΕΦΑ να καθορίζεται ο αριθμός και το πρόγραμμα σπουδών. Εμείς θεωρούμε ότι η κατηγοριοποίηση των πτυχίων ευνοεί την αγορά και την επιχείρηση που έχει στηθεί πουλώντας πτυχία με 38 παράδειγμα αυτό των προπονητών ποδοσφαίρου που ένας πτυχιούχος ΣΕΦΑ πρέπει να χρυσοπληρώσει στην ΕΠΟ και στην ΟΕΦΑ για να κάτσει στον πάγκο. Σε συνάφεια με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νομοσχεδίου για το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, αναρωτιόμαστε ποιος θα κάνει την επιμόρφωση και ποιος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την υποδομή, γιατί αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και όχι όλες οι ΣΕΦΑ. Έχουμε περιέργεια να μάθουμε. Το ρωτάμε συνέχεια, αλλά απάντηση δεν παίρνουμε. Κάνει τον ψόφιο κοριό ο κύριος Υπουργός. Πρέπει να απαντήσει. Το έχουμε θέσει όχι μόνο στη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο και σε προηγούμενα νομοσχέδια. Και όσο δεν απαντάτε στο ερώτημα, τόσο θα είμαστε υποψιασμένοι. Αλλά να σας δώσουμε μια απάντηση εμείς για να σας βγάλουμε και από τη δύσκολη θέση. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι εκείνο που διοργάνωσε η μερίδα με θέμα πώς θα αναπτυχθεί το διαδικτυακό στοίχημα ως το νέο κερδοφόρο πεδίο της οικονομίας στη χώρα. Ποιοι ήταν προσκεκλημένοι και ομιλητές, μια σειρά από μέλη της κυβέρνησης, υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη υπουργείων, στελέχη άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, στελέχη στοιχηματικών εταιριών, ελληνικών και ξένων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και δημοσιογράφοι. Να λοιπόν τι είδους επιμόρφωση θέλετε. Γι' αυτό και φυσικά καταψηφίζουμε αυτή τη διάταξη. Για τις διατάξεις που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων, θα ψηφίσουμε παρόν. Κατανοούμε την ανάγκη να εξυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων. Δεν παίζουμε όμως με την ασφάλεια στο όνομα της απλοποίησης διαδικασιών που μπορεί να χρειάζονται, αλλά όχι ενάντια στον έλεγχο. Πλέον για την
ίδρυση δεν θα απαιτείται άδεια του Περιφερειάρχη, αλλά γνωστοποίηση απλά στην οικία περιφέρεια. Όμως δεν θεωρούμε ότι από μόνο του το πρόστιμο θα καλύψει αυτή την ανάγκη. Χρειάζεται να γίνουν και άλλες ενέργειες, όταν σύμφωνα με τους εκπροσώπους στην ακρόαση των φορέων, ο έλεγχος των παράνομων γυμναστηρίων είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή τη στιγμή λόγω του ωραρίου που έχουν. Δεν γίνεται ο σωστός και τακτικός έλεγχος για τις παράνομες δραστηριότητες. Έβδομος, στο ίδιο πνεύμα απαξίωσης του δικαιώματος στην άθληση για όλους είναι και οι διατάξεις για το πρόγραμμα και εκδηλώσεις άθλησης για όλους στο άρθρο 12. Δώστε μου αν είναι εύκολο ένα λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, συνεχίστε. Καμία σχέση οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου με το αίτημα να επανέλθουν στους Δήμους τα προγράμματα αυτά με βάση πληθυσμιακά κριτήρια για την καταγραφή των αναγκών χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πάβει να είναι δωρεάν πρόγραμμα, αναπόσπαστο μέρος του μαζικού αθλητισμού όπως ήταν, και απλά το επαναφέρεται με ιδιωτικο-οικονομικούς πόρους και πλέον θα εξαρτάται από τα δίδαχτρα ή από διάφορες δωρεές και χορηγίες. Ενώ προβλέπει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους πτυχιούχους φυσικής αγωγής, οι οποίοι θα πληρώνονται με δίδαχτρα που πληρώνουν οι κάτοικοι και οι δημότες ή από εισπράξεις δωρεών και χορηγιών. Οι αντιδράσεις του αθλητικού κόσμου, των γυμναστών και των φορέων θεωρούμε ότι είναι απόλυτα και ήταν και είναι δικαιολογημένες και απαιτούμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προγράμματα με κρατική χρηματοδότηση που θα διασφαλίζει πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, προγράμματα για το παιδί, τη γυναίκα, την τρίτη ηλικία και τους εργαζόμενους. Θα πω κατά τη δευτερολογία και κάποια άλλα για τις υπόλοιπες διατάξεις. Κλείνοντας όμως, να πω ότι ο αθλητισμός από κοινωνικό αγαθό είναι φανερό. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει ένα εμπορεύσιμο είδος που το καταναλώνουν συστηματικά, μεθοδικά, μόνο όσοι μπορούν. Για το ΚΚΕ ο αθλητισμός είναι κοινωνική και σωματική ανάγκη, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να προασπίσει την υγεία του, ενώ παράλληλα διαμορφώνει συνειδήσεις και διαπαιδαγωγή. Με όλες λοιπόν αυτές τις σκέψεις, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο αυτό και επί των άρθρων κατά την ψηφοφορία θα εκφραστεί. Ευχαριστώ πολύ. Και στη δευτερολογία φυσικά θα πούμε και για την υπουργική τροπολογία πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ.